με τον κύριο Μοσκοβίση. Δεν θα αφιερωθεί, δεν θα είναι αφιερωμένη στο θέμα της Ελλάδας, αλλά γενικότερα θα εξετάσουμε την κατάσταση της Ελλάδας. Ευελπιστώ, πιστεύω ότι έχουν γίνει καλά βήματα, άρα η συνεδρίασή μας θα είναι καλή. Και αν εξετάσουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, θεωρώ ότι η απόφασή μας θα είναι θετική, πράγμα που θα ανοίξει την πόρτα για την εκταμείευση των 2,8 δις ευρώ που απομένουν στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος. Η στάση είναι θετική, φαίνεται ότι επανέρχεται η ανάπτυξη και εάν όλα αυτά εξελιχθούν καλά, όπως το πιστεύω, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη αξιολόγηση που αφορά πιο πολύ την υλοποίηση παρά τα θεσμικά μέτρα και η συνεργασία μας βεβαίως με την ελληνική κυβέρνηση είναι καλή και υψηλής ποιότητας, αν και υπάρχουν μερικές φορές προβλήματα και χρειάζονται διαπραγματεύσεις, αλλά η Ελλάδα υλοποιεί μεταρρυθμίσεις από τον Ιούλιο του 2015. Έχει χαθεί κάποιος χρόνος, αλλά έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα και ευελπιστώ ότι έως το τέλος του 2016 θα έχουμε μια συνολική συμφωνία που θα βασίζεται σε έναν ενάρρητο κύκλο, επιστροφή βασισμένη στην επιστροφή της εμπιστοσύνης. Και από τη στιγμή που θα αναλάβουν οι Έλληνες την ευθύνη τους, θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε τη δική μας ευθύνη, που είναι το θέμα του χρέους. Με ρωτάτε εάν θα συμμετέχει το ΔΝΤΟΥ. Πρέπει να σας πω ότι ευελπιστώ να παραμείνει το ΔΝΤΟΥ ένας διαρθρωτικός εταίρος. Είναι ένας θεσμός αξιόπιστος και που διασφαλίζει τις, που δίνει εγγυήσεις. Συζήτησα με την κυρία Λαγκά, εξέφρασα την βούλησή μας να συμμετάσχει και το ΔΝΤΟΥ και όλοι να πάμε προς την ίδια κατεύθυνση. Δεδομένου ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα και ήταν σαφές στη Γερμανία ότι το ΔΝΤΟΥ θα συμμετείχε στις συζητήσεις, είναι κάτι που ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το ΔΝΤΟΥ μπορεί να έχει τις δικές του απαιτήσεις. Επιθυμεί, για παράδειγμα, το θέμα του χρέους να συζητηθεί και να μειωθεί το δικό του βάρος και το δικό του δικές του ευθύνες. Σε ό,τι όμως μας αφορά, θα θέλαμε να συζητηθεί το θέμα του χρέους αφού έχουν δρομολογηθεί τα μέτρα κατά τρόπο αξιόπιστο. Νομίζω ότι επιτέλους, μετά από τόσα προβλήματα και δυσκολίες για τον ελληνικό κοινό και την ελληνική κυβέρνηση, νομίζω ότι οικοδομούμε ένα success story. Θέλω όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι θεσμοί, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, το ΔΝΤΟΥ και η ελληνική κυβέρνηση να οικοδομήσουμε μαζί αυτό το success story. Ανησυχείτε ή για την κατάσταση της Deutsche Bank και της σταθερότητας στην Ευρώπη? Δεν είναι το ζήτημα αυτό στην ημερήσια διάταξη του ECOFIN. Παρακολουθούμε τα πράγματα, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλα βήματα σε ό,τι αφορά την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Το μήνυμα του ΔΝΤΟΥ και του Eurogroup ήταν ένα μήνυμα εμπιστοσύνης. Περιμένετε ότι οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για την Ελλάδα σε αυτή την τέντεθουν για την Ελλάδα σε αυτή τη συνάντηση? Και ναι, είμαι αρκετά πεπισμένος ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις, πάρα πολλές μέτρα έχουν λάβει για να εκπληρώσουν τους στόχους που είχαν τεθεί και βεβαίως πιστεύουμε ότι
εφόσον οι ελληνικές αρχές έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους, θα πρέπει και εμείς να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα ποσό 2,8 δισεκατομμύρια, οπότε, όπως καταπιστεύουμε, ναι, εμείς εδώ είμαστε πολιτική ομάδα και θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις επί της αρχής, έτσι ώστε να κινηθούμε προς τα εμπρός, να κινήσουμε το μηχανισμό, να ανοίξουμε το δρόμο για την δεύτερη αξιολόγηση που θα έχει να κάνει περισσότερο όχι με την νομοθεσία αλλά με την υλοποίηση της νομοθεσίας στην πράξη και έτσι ώστε αυτό να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και να επιτύχουμε μια συνολική συμφωνία για το ελληνικό χρέος. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να οικοδομήσουμε, μια success story για την Ελλάδα και το χρέος για τις οφειλές, για τις χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να δυναμώσει, να γίνει μια πιο δυνατή χώρα στην Ελλάδα. Πού ακριβώς βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που έχει λάβει να κάνει? Εμείς θα παραχωρήσουμε μια αξιολόγηση στην Επιτροπή σήμερα. Τέσσερις από τους στόχους έχουν πλέον ολοκληρωθεί και αυτό κανονικά πιστεύω ότι θα ανοίξει τον δρόμο για να εκτεμηθεί το ποσό των 2,8 δισεκατομμυρίων. Βεβαίως πολλά πράγματα, όπως πάντα συνέβη με την Ελλάδα, έγιναν τελευταία στιγμή, αλλά αυτό είναι έτσι και φυσικά θα πρέπει να γνωρίζει όλοι και να γνωρίζουν όλοι ότι οι δυσκολίες είναι πολύ δύσκολες και την ελληνική, οι δυσκολίες είναι μεγάλες στην ελληνική κοινωνία και οι μεταρρυθμίσεις δύσκολες. Είσαστε ικανοποιημένος με το στο οποίο βρισκόμαστε τώρα? Ναι, και πιστεύω ότι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συμμετάσχει σε αυτή την πορεία. Εξάλλου, και πριν από δύο μέρες, η πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Νουτού, μας έδωσε παρόμοιες ενδείξεις. Και έχει πει συχνά ότι αν όλοι μαζί καταβάλουμε προσπάθειες, οι ελληνικές αρχές ή οι θεσμοί και το Δουνουτού, θα μπορέσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να επιτύχουμε αυτή την γενική, συνολική και σφαιρική συμφωνία που περιμένει ο ελληνικός λαός αλλά και η διεθνής κοινότητα. Η διεθνής κοινότητα φυσικά θα πρέπει να νομιμοποιήσει αυτή την πρακτική. Θα δούμε, η συνάντηση θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Όσον αφορά όμως εμάς, η Επιτροπή θα επαναξιολογήσει τους στόχους, τη διάρκεια της αξιολόγησής μας και η αξιολόγησή μας είναι θετική γιατί μετά από κάποιες δύσκολες συμφωνίες αυτοί οι στόχοι κατά τη γνώμη μας έχουν επιτευχθεί. Τι έχετε? Δεν έχουμε λάβει σήμερα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, το προσχέδιο του προϋπολογισμού της Ιταλίας, ούτε και των υπολείπων κρατών μελών, με εξαίρεση την Ελλάδα που βρίσκεται σε πρόγραμμα. Ήδη διεξάγονται συζητήσεις με τους πολιτικούς υπευθύνους και τις αρμόδιες αρχές τους. Έχω κάνει φιλικές συζητήσεις με τον Πιέρ Κάρλο Παντοάν στο in Washington, σε επίπεδο Δουνουτού. Έχουμε επίγνωση των προσπαθειών που καταβάλει η Ιταλία, γνωρίζουμε τις δύσκολες καταστάσεις, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάντοτε πρόθυμη να επιδείξει κάποια ευελιξία όταν προκύπτουν ιδιαίτερες καταστάσεις ή συμβάντα, όπως για παράδειγμα το ζήτημα των προσφύγων ή το θέμα του σεισμού. Ταυτόχρονα θα πρέπει η Ιταλία να συνεχίσει να επιδεικνύει σοβαρότητα στην προσπάθεια μείωσης του ελλείμματος και να υπάρξει αξιοπιστία στην εφαρμογή των μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέδειξε λοιπόν ευελιξία. Το να είναι η Ιταλία στην καρδιά της ζώνης του ευρώ, ένα κράτος ισχυρό που θα αντιστέκεται στο λαϊκισμό, είναι αυτό που θέλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά υπάρχουν κανόνες και θα πρέπει να τους τηρούν όλοι.
η ευελιξία είναι απαραίτητη. Ας επιδείξουμε σύνεση. Οι φίλοι μας οι Ιταλοί μπορούν να επιδεικνύουν αυτή τη σύνεση. Ξέρετε ότι η Deutsche Bank, κύριε Πίτροπε, δεν έχει επιτύχει ακόμα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Τι ακριβώς γίνεται? Αυτό το θέμα θα το χειριστούν οι γερμανικές αρχές. Θα γίνουν συζητήσεις για το Brexit στα πλαίσια αυτή της επιτροπής. Δεν θα συζητήσουμε. Φυσικά γνωρίζετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι μέλος της Eurozone. Φυσικά το Brexit είναι ένα θέμα το οποίο μας ανησυχεί όλους, αλλά υπάρχει μία διαδικασία η οποία θα ακολουθεί και νομίζω ότι εφόσον έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2017, η κυρία Μέη, η ίδια την ανακοίνωση αυτή, θα πρέπει να είμαστε λοιπόν έτοιμοι και εμείς, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Μπαρνιέ, εξάλλου, επίσης, ο οποίος ήταν επίτροπος σε αυτή τη θέση πριν από εμένα, έχει καταβάλει προσπάθειες. Όλοι θα πρέπει να είμαστε, έτοιμοι να μειώσουμε την αβεβαιότητα, γιατί το Brexit δεν είναι τιμωρία, ούτε πρέπει να καταστεί τιμωρία για κανέναν και κυρίως για τους πολίτες της Ευρώπης, ούτε βεβαίως τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ούτε και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Υπάρχουν αρχές, οι ελευθερίες βεβαίως θα πρέπει να τύχουν σεβασμού και υπάρχει και ένα πνεύμα που θα πρέπει να υπερισχύσει συνεννόησης με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την εξοδό του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακόμα και αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον σε μερικά χρόνια εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εξακολουθήσει να παραμείνει ένας πολύ καλός συνεργάτης. Όσον αφορά το Brexit, πιστεύω ότι θα είναι hard ή soft, μαλακό ή σκληρό. Δεν ξέρω τι σημαίνει hard και soft. Δεν ξέρω τι σημαίνει μαλακό και σκληρό Brexit. Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν όταν πρέπει. Μιλήσατε για διαπραγματεύσεις. Το hard και το soft αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις. Θα είναι σκληρές ή μαλακές οι διαπραγματεύσεις? Θα είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις, απαραίτητες όμως, και θα γίνουν μεταξύ δύο εταίρων, δύο συνεργατών που σέβονται ο ένας τον άλλον, με κοινό παρελθόν, κοινό παρόν και σίγουρα κοινό μέλλον. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί η στιγμή των διαπραγματεύσεων δεν ήρθε ακόμα. Όπως είπε η κυρία Μέη, θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 2017. Το Μάρτιο του 2017 θα ξεκινήσει η διαδικασία γύροντας το άρθρο, καλώντας το άρθρο 50. Και βεβαίως θα βασιστούμε σε όλες τις αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους φόρους. Πιστεύετε ότι αυτό το θέμα είναι συνδεδεμένο με το θέμα της Deutsche Bank? Δεν νομίζω ότι υπάρχει σχέση. Θα συζητήσουμε τώρα μεταξύ των οικονομικών όλων των κρατών που ετοιμάζουν αυτό το συμμετέχουν σε αυτό το έργο. Το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη εμείς και θα πρέπει και ο οικονομικός τομέας να δείξει αλληλεγγύη, έτσι ώστε να μπορέσουμε, παραδείγματος χάρη, να εξοικονομήσουμε πόρους για να καταπολεμήσουμε την παγκόσμια υπερθέρμανση. Έχουν ληφθεί αποφάσεις, θα ληφθούν αποφάσεις μέχρι το τέλος του χρόνου? Πιστεύω ότι για το θέμα αυτό θα μπορέσουμε, αν μη τι άλλο, να φτάσουμε σε μια απόφαση που θα είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη, να επιτύχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί είναι αλήθεια ότι το 2017 ίσως να είναι λίγο έτος με πολλή δουλειά για άλλους λόγους. Δεν νομίζω ότι
το θέμα αυτό είναι θέμα τα μέτρα δηλαδή για τα οποία αναφέρεται. Δεν νομίζω ότι είναι μέτρα τα οποία είναι αντιφατικά ή αντιτίθεται στην ανταγωνιστικότητα. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως αντιπαράθεση. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε τη δήλωση του ολιγόλογου και λιτού, όπως επισημαίνει και ο Γιώργος Καπόπουλος, Πιέρ Μοσκοβισί, Υπουργό Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια δήλωση